Λίμπερο 107,4. Νιώθει. Λοιπόν, ο Άρης επικράτησε του Απόλλωνα Κρίας Βρύσης στην πρώτη αγωνιστική, ουσιαστικά για τον Άρη, δεύτερη του πρωταθλήματος, το πρώτο παιχνίδι, αν και κλεισμένο των θυρών. Και ένας από τους πρωταγωνιστές της αναμέτρησης, αν και πέρασε ως αλλαγή, ήταν ο Μπάμπης ο Παυλίδης, τον οποίο έχουμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και θα συζητήσουμε για αυτό το παιχνίδι, αλλά και για τη συνέχεια του πρωταθλήματος και για τη φετινή χρονιά στον Άρη. Μπάμπη, καλησπέρα από το Λίμπερο. Καλησπέρα, τι κάνετε? Είσαι καλά? Δόξα Θεώ. Και εμείς είμαστε μια χαρά. Ξέρουμε ότι θα πρέπει να είμαστε και λίγο σύντομοι γιατί έχεις και μια προπόνηση, οπότε δεν θα σε καθυστερήσουμε πολύ. Θέλω να μας πεις βασικά έτσι την πρώτη σου εμπειρία, έστω αν και το μάτς έγινε και κλεισμένο των θυρών. Ασφαλώς θα ήθελες, φαντάζομαι, ένα γεμάτο γήπεδο. Έστω και έτσι όμως θέλω να μοιραστείς μαζί μας την πρώτη σου εμπειρία φορώντας τη φανέλα του Άρη. Σίγουρα ήταν κάτι πολύ καλό και πολύ ωραίο για μένα που αγωνίστηκα το πρώτο μου επίσημο παιχνίδι με τη φανέλα του Άρη. Αυτό συνδυάστηκε και με νίκη, όπως οι περισσότεροι περιμένανε. Σίγουρα δεν είχαμε τον κόσμο στο πλευρό μας, κάτι που θα επιθυμούσαμε και εγώ και όλη η ομάδα. Το θετικό είναι ότι κερδίσαμε και κοιτάμε τη συνέχεια του πρωταθλήματος. Πάντως δεν ήρθε εύκολα αυτή η νίκη, από την άποψη ότι ο Άρης δυσκολεύτηκε λίγο, ήταν πολύ κλειστή η άμυνα της Κρύας Βρύσης. Ήρθε βέβαια ένα γκολ σε ένα κομβικό σημείο στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου. Έδειξε πάντως έτσι να δυσκολεύεται λίγο ο Άρης. Κοιτάξτε να δείτε, η ομάδα τώρα είναι καινούργια, τώρα χτίζεται. Θέλουμε χρόνο κι εμείς ώστε να δεθούμε ακόμη περισσότερο. Αυτό δεν γίνεται από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειάζεται αρκετός χρόνος. Παιχνίδι με παιχνίδι πιστεύω θα είμαστε πιο βελτιωμένοι. Και όλοι ξέρουμε ότι από την πρώτη ομάδα μέχρι και την τελευταία αυτού του ομίλου όλοι θέλουν να κερδίσουν τον Άρη. Οπότε σίγουρα θα το αντιμετωπίσουμε με όλες τις ομάδες αυτό το φαινόμενο που θα μας περιμένουν στην ουσία όλοι πίσω. Και εμείς πρέπει να δουλέψουμε πάνω σε αυτό, ώστε να διασπάσουμε αυτές τις άμυνες και να σκοράρουμε πιο εύκολα και να παίρνουμε πιο εύκολα τα αποτελέσματα. Προφανώς το αντίθετο από ό,τι σας λέει και ο προπονητής σας, αν καταλαβαίνω, πρέπει να είναι το γρήγορο γκολ. Σε αυτές τις περιπτώσεις ένα γρήγορο γκολ. Ένα γρήγορο γκολ σίγουρα μας λύνει και τα πόδια και θα είναι πιο εύκολα για μας μετά στη συνέχεια του παιχνιδιού. Εντάξει, αυτό χρειάζεται αρκετή δουλειά βέβαια, δεν γίνονται από τη μία μέρα στην άλλη. Και από ό,τι έχω πει κιόλας ότι τα ονόματα και η φανέλα δεν κερδίζουν κάθε παιχνίδι. Χρειάζεται δουλειά μέσω γήπεδο, στις προπονήσεις και φυσικά και στα παιχνίδια. Και οι αντίπαλοι, νομίζω το αντιλαμβάνεσαι και εσύ, Μπάμπη, θα έχουν και ένα κίνητρο παραπάνω να κερδίσουν αυτό τον Άρη που έχει τον Τάτο, τον Παυλίδη, ενδεχομένως τον Γκόκε στην πορεία, τον Κιβελίδη, ο οποίος θα μπει και αυτός αυτή την εβδομάδα και όλα τα υπόλοιπα παιδιά, τον Ρόβα, τον Κασναφέρη που έχουν κάτω και πάνω συμμετοχές σε όλη τη Σούπερ Λίγκα. Θέλουν να τον κερδίσουν τον Άρη όλοι αυτή τη χρονιά. Σίγουρα αυτό είναι που πρέπει να προσέξουμε κι εμείς, γιατί ο καθένας ποδοσφαιριστής θα θέλει να αγωνίζεται σε αυτή την ομάδα όπως είναι ο Άρης. Και γι' αυτό και όλοι θέλουν να κερδίζουν εμάς. Όλες οι ομάδες θέλουν να κερδίζουν τον Άρη και ας χάσουν από οποιοδήποτε άλλο. Έτσι είναι το σκεπτικό τους. Και αυτό πρέπει εμείς να το αντιμετωπίσουμε με σοβαρότητα και απόλυτη συγκέντρωση. Με το καλημέρα, δεύτερη αγωνιστική υποχρέωση επίσημη, εκτός έδρας αναμέτρηση με την Καβάλα, που φαίνεται να έχει τον ίδιο στόχο με αυτού του Άρη, δηλαδή αυτού της ανόδου, μια ομάδα που δουλεύει έτσι περισσότερο καιρό, είναι 2 μήνες μέσα στο γήπεδο. Φαίνεται, παρουσιάζεται πιο έτοιμη αυτή τη στιγμή. Πώς το περιμένεις αυτό το ματς, ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι? Σίγουρα θα είναι ένα δύσκολο εκτός έδρας παιχνίδι για μας. Ωστόσο, πιστεύω μέσα από την καλή προπόνηση που θα κάνουμε αυτή την εβδομάδα και με τα στοιχεία που θα μας δώσει ο προπονητής μας και με αυτό που θέλει να παίξουμε, πιστεύω να είμαστε απόλυτα έτοιμοι και απόλυτα συγκεντρωμένοι ώστε να κερδίσουμε αυτό το παιχνίδι. Είμαστε ο Άρης και πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, οποιαδήποτε και ας είναι η ομάδα αυτή, είτε είναι Super League, είτε είναι Γάμπα Εθνικής, είτε είναι οποιαδήποτε άλλη ομάδα. Εμείς είμαστε Άρης και πρέπει να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι. Με αυτό το σκεπτικό δουλεύουμε κιόλας. Για σένα ήταν δύσκολη η απόφαση ή αρκετά εύκολη, Μπάμπη, να αφήσεις τη Βέρεια και τη Super League και να έρθεις στον Άρη της Γάμπα Εθνικής? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι υποτιμητικό να έρχεσαι σε τέτοια κατηγορία, γιατί ήρθαμε σε ένα μεγάλο σύλλογο. Ο Άρης είναι μεγάλος σύλλογος, έχει μεγάλη ιστορία και γι' αυτό και επέλεξα να έρθω εδώ πέρα. Και νομίζω, Μπάμπη, ότι μαζί και με τους υπόλοιπους συμπαίκτες σου θα έχετε και κατά νου το περσινό πάθημα του Άρη και δεν θα θέλετε να περάσετε τα ίδια. Δεν ξέρω αν έχετε βάλει ένα στόχο τουλάχιστον σύντομα, όσο το δυνατόν πιο σύντομα, να καθαρίσετε την υπόθεση άνοδο. Αυτό ακριβώς. Ο στόχος είναι να κερδίζουμε κάθε παιχνίδι, από το πρώτο παιχνίδι μέχρι και το τελευταίο του πρωταθλήματος. Εμείς θα παίζουμε για την νίκη.
και τα περσινά παθήματα που είχε η ομάδα να μας γίνουν μάθημα και εμάς τους καινούριους και τους παλιούς και να μην τα ξαναπεράσουμε. Πάντως θέλω να δώσω μόνο ένα μήνυμα στον κόσμο θέλω να δώσω, να είναι να έχει υπομονή, διότι η ομάδα είναι καινούργια και χτίζεται τώρα. Και εντάξει, ξέρω ότι είναι πικραμένος και αυτά, αλλά πιστεύω ότι θα του δώσουμε μεγάλη χαρά στο τέλος. Εσύ πάντως μόνο ψαρωμένος, όπως λέμε ποδοσφαιρικά, δεν μπήκε στο γήπεδο στην πρώτη σου εμφάνιση. Μπήκες, έκανες ευκαιρία, έδωσες μια ασίστ στο δεύτερο γκολ. Είσαι ικανοποιημένος από αυτή την πρώτη σου έτσι παρουσία? Σίγουρα και είμαι ικανοποιημένος, γιατί βοήθησε την ομάδα μου να φτάσει στη νίκη. Εντάξει, δεν είναι μόνο ατομικό στοιχείο το ότι κάνεις μια ενέργεια και αυτά. Πρέπει να έχεις, είναι μια ομαδική προσπάθεια στην ουσία. Διότι για να φτάσει η μπάλα σε μένα, για να γίνει ενέργεια και να πετύχουμε και τον γκολ, χρειάζεται μια ομαδική προσπάθεια, όπως όλοι ξέρουμε. Για σένα είναι και ένας λόγος παραπάνω να προσπαθήσεις λίγο έτσι περισσότερο, γιατί παίζεις και στην διαθέση με τον Ανδρέα τον Τάτο. Δεν ξέρω αν αυτό σου δημιουργεί έτσι κάποιο θέμα. Εντάξει, εγώ με τον Ανδρέα παίζαμε και στη Βέρα μαζί, έχουμε βρεθεί και μαζί και σε ένα παιχνίδι, δηλαδή μας έχουν χρησιμοποιήσει και μαζί, οπότε εντάξει, εγώ θα δουλεύω. Κοιτάω τον εαυτό μου και την ομάδα πάνω απ' όλα και κοιτάμε το στόχο που έχουμε βάλει όλοι μαζί σαν παίκτες. Το αν παίζω εγώ ή παίζει κάποιος άλλος, αυτό είναι επιλογές του προπονητή. Αυτός παίρνει τις αποφάσεις του, εμείς πρέπει να το σεβαστούμε και απλά να δείξουμε ο καθένας ξεχωριστά στον ίδιο τον προπονητή ότι αξίζουμε κάτι παραπάνω. Εσύ ξέρεις και λίγο παραπάνω να μας βοηθήσεις. Έχεις μια καλύτερη εικόνα και από τον Θόδωρο Καρυπίδη, τον υπεύθυνο του ποδοσφαιρικού τμήματος. Τι να περιμένει ο κόσμος του Άρη Μπάμπη από τον άνθρωπο που φαίνεται ότι το έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά έτσι, από τον πρώτο του μήνα στην ομάδα? Ναι, ο κύριος Καρυπίδης όταν ασχολείται με κάτι, ασχολείται με το μόνο του το είναι. Βάζει το 100% του. Έχει όραμα για τον Άρη, έχει μεγάλες φιλοδοξίες. Και ο κόσμος να είναι ήσυχος και να είναι λίγο πιο επανεπαυμένος, πρέπει να σας το πούμε. Διότι ο κύριος Καρυπίδης θα δώσει όλο το είναι σε αυτή την ομάδα. Ήδη το βλέπετε και με το καλημέρα, με το που ασχολήθηκε με την ομάδα, τι έχει κάνει. Και έρχονται τα καλύτερα, πιστεύω. Απλά χρειάζεται μεγάλη υπομονή. Μίλησες για υπομονή. Πόσο θα περιμένει ο κόσμος του Άρη να δει τον Άρη έτσι ακριβώς όπως τον θέλει στο γήπεδο? Να παίζει καλό ποδόσφαιρο, να σκοράρει πιο εύκολα, να κάνει ευρύ σκορ, να ευχαριστεί τον κόσμο που θα έρχεται στο γήπεδο? Πιστεύω παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο. Ήδη από τα φιλικά μέχρι και αυτό το παιχνίδι εμφανιστήκαμε περισσότερο βελτιωμένοι από ό,τι το είδαμε κιόλας. Και πιστεύω ότι παιχνίδι με παιχνίδι η ομάδα του Άρη θα ανεβαίνει όλο και περισσότερο και θα πετυχαίνει κάτι καλύτερο. Αυτό που θέλει να βλέπει ο κόσμος δηλαδή. Σε αυτή την ομάδα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Μπάμπη, να ευχηθούμε ανάλογη συνέχεια και σύντομα να έρθει και το πρώτο δικό σου γκολ, γιατί όχι, με τη φανέλα του Άρη. Θα σε ευχαριστώ και εγώ πολύ, μακάρι. Και εγώ θα προσπαθήσω όσο μπορώ να το πετύχω αυτό. Ευχαριστούμε, καλή συνέχεια. Να είστε καλά, γεια σας.